ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αημεθυμών κατά τη συνεπίκεια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, της τρυπώνεως δόξα και θερμή αντινήτωρες, αυθίσαντες εν ταύτην αιώ μάρτυρες όρθητε, Δημήτριε γενέ αθνητά και Παύλε των μαρτύρων μιμητά. Δια τούτο την Αγία μνήμων, μνημόντες ανακράζομαι. Δόξα το ενισχύς αντί μας, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ελεύουν τη δήμων, πασινιά μας. Δώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, μήκα στους βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δωρεών αξίους ημάς ποιησόν Θεοτόν και Παρθένε, παρολώσαν τα πνιβελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Ο Θεός είναι αγάπη και από την πολύ του αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο για να μετέχουμε στη χαρά και τη μακαριότητά του. Και ο ίδιος ο Χριστός που ενυπτώπησε είπε σε όλους εμάς ότι εάν αγάπη έχετε εν ημίν, τότε θα διαπιστώσει ο κόσμος ότι είστε δικοί μου μαθητές. Και πώς θα διαπιστώσει ο κόσμος ότι είμαστε άνθρωποι της αγάπης? Με την προσφορά και τη βοήθεια των δυναμένων προς τους αδυνάτους. Και ακριβώς εν τούτο ετώνησε ο Κύριος λέγοντας στην ημέρα της κρίσεως που θα παρουσιαστεί ο καθένας μπροστά του και θα γίνει το μεγάλο δικαστήριο και θα πάρει ο καθένας την απόφαση κατά τα έργα του. Θα είναι πει «Επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, ήμουνα γυμνός και μου δώσατε ρούχα και ντύθηκα, ήμουνα ξένος και με αγκαλιάσατε και με στηρίξατε». Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος παραγγέλνει σε όλους εμάς τους χριστιανούς και λέει «Μαν θανέτωσαν οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε». Να μάθουμε, λέει, εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, να κάνουμε καλά έργα και να οργανώνουμε τέτοιες ενέργειες και κινήσεις αγάπης και βοηθείας προς τους συνανθρώπους μας. Και είναι ευχής έργων και ευλογία ότι σήμερα ο Δήμος, αφού διεπίστωσε την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι, οργανώνει αυτό το πρόγραμμα που το ονομάζουν κοινωνικό παντοπολείο για να βοηθάει και να στηρίζει τους έχοντας ανάγκη. Η Εκκλησία μας προ 2 ετών περίπου έχει αρχίσει αυτό το έργο, αλλά επειδή το παντοπολείο δεν είναι δόκιμος λέξης για τη φιλανθρωπία, εμείς στην Εκκλησία μας το ονομάσαμε το καλάθι της αγάπης του φτωχού αδελφού.
και έτσι μαζί ο Δήμος και η Εκκλησία μας, η Μητρόπολη μας, τις ενορίες, υλοποιούμε την εντολή του Χριστού και την παραγγελία του Παύλου. Και ανοίξαμε αυτά τα καταστήματα της αγάπης για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη να έρχεται να ζητάει τα αναγκαία και τα απαραίτητα. Δυστυχώς η έναρξη της θητείας αυτών των δημοτικών αρχών συνέπεσε με την αρχή μιας πρωτόγνωρης οικονομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής κρίσης για τα δεδομένα της χώρας μετά τον πόλεμο. Ελπίζουμε δε ότι αυτή η κρίση δεν θα μετατραπεί και σε ανθρωπιστική. Έχοντας λοιπόν την ευθύνη των πραγμάτων του Δήμου από τις αρχές του 2011, φροντίσαμε να προχωρήσουμε και σε κοινωνικές δράσεις ώστε να βρισκόμαστε κοντά στους συνδημότες μας και όχι μόνο που έχουν την ανάγκη μιας δημόσιας αρχής. Ήρθε δε ο νόμος 4071, το άρθρο 2, που υποσχέθηκε τον Απρίλιο του 2012 στο φύλλο της Ευρωπαϊκής Κυβερνήσεως, που θεσμοθετούσε πλέον και επίσημα τα κοινωνικά παντεβολία. Με γρήγορες, θα έλεγα, κινήσεις ο Δήμος Τρίπολης, στηριζόμενας κυρίως στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, που έχει προσφέρει, σας διαβεβαιώ, αρκετά όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, ξεκίνησε την ιδέα της λειτουργίας αυτού που σήμερα έχουμε την χαρά να εγκαινιάζουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη Τατούλη του Πέτρου και δεύτερον να πω ότι πράγματι όλοι βιώνουμε μια κρίση, την ξέρουμε όλοι, τη βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας, μια κρίση που ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί, ούτε στα πιο κακά όνειρά μας δεν είχαμε ονειρευτεί ότι μπορούσε να έρθει εδώ στη χώρα μας. Κάθε μέρα βλέπουμε εικόνες, μας δημιουργούν μεγάλη θλίψη. Πλέον δεν σου δημιουργεί εντύπωση αν δεις κάποιον να ψάχνει τα σκουπίδια. Το θεωρείς πλέον ότι είναι κάτι το συνηθισμένο. Συγκλονίστηκα προχθές που είχα πάει στην Αθήνα και άκουσα κάτι από το σπίτι μου να περνάει μια οικογένεια ολόκληρη Έλληνες, ένας πατέρας, μια μάνα και τρία παιδιά και λένε βοήθεια, δώστε μας ψωμί. Μου θύμισε εποχές που διαβάζουμε ότι είναι το 40 και τους μάζευε το κάρο της Δημαρχίας. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική στιγμή. Βγήκα στον μπαλκόνι και δείξα τι να πω στους ανθρώπους. Φωνάζανε, είμαστε 5 άτομα, δεν έχουμε σπίτι, δώστε μας κάτι να φάμε. Και πούσα ακόμα λες. Αυτή η κρίση όμως είναι μια κρίση η οποία είναι πολυπαραγοντική. Φταίνει πολλοί παράγοντες. Σίγουρα φταίει ο ξένος παράγοντας, είναι μια διεθνής κρίση, δεν είναι μόνο ελληνική. Αλλά νομίζω είναι το αντιστέγασμα μιας κακής πολιτικής της χώρας μας, η οποία ξεκίνησε μετά το 50-55 με κακές συμβουλές σε εμάς. Μας λέγανε να φύγετε, να πάτε στην Αθήνα. Θυμάμαι συμβουλή των γονιών μας. Δεν μια κακή συμβουλή. Να πάμε στην Αθήνα να κάνουμε τι? Να γίνει ένα κράτος υδροκέφαλο. Μια πρωτεύουσα των 5 εκατομμυρίων που ο υδροκέφαλος είναι αρρώστια. Και η αρρώστια σοβαρή του εγκεφάλου. Αυτό λοιπόν έγινε στην Ελλάδα. Έπαθε ο εγκέφαλος της Ελλάδας, η Αθήνα έπαθε αρρώστια και κατ' επέκταση ερήμωσε και συρρυκνώθηκε όλη η επαρχία. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να ζητάμε όλοι, να θέλουμε όλοι να διοριστούν στο δημόσιο, άλλη κακή συμβουλή και φτάσαμε πλέον να εισάγουμε μέχρι και το 80% των προϊόντων που καταναλώνουμε. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Κακές πολιτικές, διεθνής κρίση, αλλά και η δική μας νοοτροπία. Να αφήνουν άνθρωποι περιβόλια, π.χ. στη Μεσσηνία, να πάνε να γίνουν θεωρείς στην Αθήνα. Ήταν ένα κακό συνοθήλευμα πολλών παραγόντων που οδήγησε εδώ που οδήγησε. Τι κάνουμε εδώ και πέρα όμως? Από εδώ και πέρα πρέπει να έρθουμε ένας κοντά στον άλλον. Να απλώσει το χέρι, να τον τραβήξει κοντά του. Να απλώσει το χέρι, να τον αγκαλιάσει. Ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 50-60 χρόνια είναι τόσο έντονο το συνέστημα της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας. Και πρέπει λοιπόν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, η Εκκλησία, όπως καλά κάνουν, να μπουν πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή, γιατί φαίνεται ότι ο λαός μας και ειδικά εδώ οι συμπατριώτες μας έχουν πολλά αποθέματα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης στον συνάνθρωπο. Πρέπει λοιπόν τα αποθέματα αυτά των συνανθρώπων μας να τα συντονίσει κάποιος, να τα οργανώσει κάποιος και αυτοί είναι οι θεσμοί, είναι οι φορείς που πρέπει να μπουν μπροστάριδες στην προσπάθεια αυτή. Πάντως αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Τρίπολης, σε όλους όσους βοήθησαν, στους χορηγούς μας που είναι μπροστάριδες στην προσπάθεια αυτή. Εύχομαι
το μικρό μαγαζάκι αυτό να γίνει μια μεγάλη φωλιά και να αγκαλιάσει όλους τους ανήμπορους συμπατριώτες μου.